Μπορεί η μοίρα να του έπαιξε ένα άσχημο παιχνίδι, ωστόσο όλο και μεγαλύτερες είναι οι ελπίδες που του δίνουν οι γιατροί του εξωτερικού, αρκεί όπως αναφέρουν να εισαχθεί σε κάποιο ειδικό κέντρο αποκατάστασης. Ο λόγος για τον 22χρονο νέο, ο οποίος νοσηλεύεται εδώ και 7 μήνες στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Ξάνθης, του οποίου η οικογένεια έχει ανοίξει αριθμό λογαριασμού εδώ και 20 περίπου ημέρες, προκειμένου όσοι το επιθυμούν να καταθέσουν έστω και λίγα χρήματα για να μαζευτεί το ποσό που χρειάζεται για την εισαγωγή του νέου στο κέντρο αποκατάστασης. Το παιδί τώρα άρχισε να λίγο επικοινωνεί με το περιβάλλον, όχι τόσο που θέλουμε εμείς. Τι να πω, λογαριασμό άνοιξαμε τώρα. Άμα μαζευτούν αυτό το ποσό που θέλουμε εμείς και να πάει το παιδί εξωτερικό, όποιος μπορεί να μας βοηθήσει. Ο κόσμος έχει ήδη ξεκινήσει να βάζει χρήματα. Ναι, άρχισα να βάζουν χρήματα. Με παίρνουν τηλέφωνο, τους δίνουν το λογαριασμό. Και τώρα, εντάξει, δεν ξέρω πόσο και τι είναι, αλλά με παίρνουν τηλέφωνο κάθε μέρα. Πόσο καιρό υπάρχει ο λογαριασμός αυτός περίπου? Περίπου 20 μέρες είναι, πως άνοιξαμε λογαριασμό. Τα καλά νέα για την οικογένεια και για τον άτυχο νέο ήρθαν πριν αρκετό καιρό, σύμφωνα με την κυρία Βαριλίδου, από γιατρό του εξωτερικού. Κάτι το οποίο αναπτέρωσε τις ελπίδες τους και τους έδωσε δύναμη. Έτσι, αυτή τη στιγμή το μόνο που μένει είναι να μαζευτούν τα χρήματα που απαιτούνται. Θέλουμε εκεί, έχουμε πιθανότητα εκεί να πάει. Έχουμε φέρει τον γιατρό από έξω, μας έδωσαν ελπίδες μεγάλες και πολεμούμε να το στείλουμε εκεί. Πάντως, προς το παρόν τα πράγματα πηγαίνουν αρκετά καλά, μπορούμε να πούμε, εφόσον τουλάχιστον το παιδί έχει επικοινωνία με το περιβάλλον. Μπορούμε να πούμε αρκετά καλά, γιατί η μάνα δεν είναι αρκετά καλά. Άμα μπορούσε να μιλήσει, να γνωρίσει τον άτομο. Κυρία Βαριλίδου, συνεχίζουν οι γιατροί να πιστεύουν ότι το παιδί έχει και 100% πιθανότητες να σταθεί στα πόδια του. Οι γιατροί δεν μας λένε τίποτα από τη Ξάνθη, επειδή εγώ έφερα από έξω γιατρό. Αυτός μας έδωσε την ελπίδα, νευροχειρούργο. Αυτός μου έδωσε μεγάλη πιθανότητα το παιδί να σηκωθεί στα πόδια. Έτσι, όσοι θέλουν να ενισχύσουν οικονομικά την οικογένεια και να βοηθήσουν τον 22χρονο νέο να σταθεί στα πόδια του και να ξαναβρεθεί στη ζεστή αγκαλιά της οικογένειάς του, μπορούν να καταθέσουν τον οβολό τους στον αριθμό 0026 0314 3101 0105 2727 της Eurobank, στο όνομα Κωνσταντίνος Βαριλίδης. Ας στηρίξουμε όλοι μαζί την οικογένεια αυτή και ας δώσουμε μια ευκαιρία σε έναν άνθρωπο να ζήσει και να συνεχίσει να κάνει όνειρα. Όνειρα τα οποία κόπηκαν με μιας μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα και τη θέση του πήρε ο εφιάλτης τόσο για την οικογένειά του όσο και για τον ίδιο.